πένθος και χαρά εις κατήθιαν. Καταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μην καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί. Ως της καταλαλή αδελφών και κρίνει των αδελφών αυτού. Καταλαλή των νόμων και κρίνει των νόμων. Και αν κρίνεις των νόμων, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής του νόμου. Είσαι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ, ποιος είσαι ως της κρίνεις των άλλων. Αμήν. Τώρα με σέβας και με βλάβια να σταθούμε στην παρουσία του Θεού για να λάβουμε μέρος όλοι μαζί στην ευλογημένη αυτή τράπεζα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μια φορά ακόμη το σώμα του Χριστού, το κλώμενον, θα σκιστεί μπροστά μας. Μια μέρα ακόμη το αίμα του Χριστού, το εκχυνόμενον, θα εκχυθεί μπροστά μας. Δια της πίστεως με τη μορφή του άρτου και δια της πίστεως με τη μορφή του ίνου. Καθώς θα σκίζουμε, θα κόβουμε τον άρτον, δια πίστεως σκίζεται, κόβεται το σώμα του Χριστού. Και καθώς θα εκχέεται ο ίνος, θα εκχέεται το αίμα του Ιησού Χριστού. Και εμείς θα τρώμε το σώμα το κλώμενον και θα πίωμε το αίμα το εκχυνόμενον. Θα πάρουμε στα χέρια μας το σώμα το διδόμενον και θα φάμε το σώμα του Χριστού διαπίστεως και θα πιούμε το αίμα του Χριστού διαπίστεως. Εάν λοιπόν έχουμε κατανοήσει, αδελφοί μου αγαπητοί, και βέβαια έχουμε κατανοήσει ότι τώρα θα σκιστεί μια φορά ακόμη μπροστά μας το σώμα του Χριστού με τον άρτον τούτον και θα εκχυθεί μια φορά ακόμη το αίμα του Χριστού με τον ίνον τούτον και μας καλεί ο Θεός λέγοντας όποιος τρώγει το σώμα μου έχει ζωή νεαυτής και εγώ κατοικώ μέσα του και αυτός μέσα μου και όποιος πίνει το αίμα μου σε αυτόν γίνεται ευλογία. Με αυτή λοιπόν τη γνώση, την απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου, εμείς θα μετανοήσουμε. Θα μετανοήσουμε από όλα όμως. Εάν κάποιος από εμάς έχει στη ζωή του μόνιμη αμαρτία, την οποία δεν μπορεί να διακόψει, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί και δεν μπορεί να παρετηθεί από αυτήν, μην πάρει σώμα και αίμα Χριστού, γιατί θα γίνει κατάκριση σε αυτόν. Αλλά έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μετανοήσουμε όλοι μας. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Και μας δίνει αυτή την ωραία ευκαιρία ο Θεός. Κάθε Κυριακή να μετανοούμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι εμποδίζουν τους άλλους να συμμετέχουν κάθε Κυριακή σε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Να τρώνε και να πίνουν το σώμα του Χριστού προς ευλογία. Δεν είναι σύμβολο, αδελφοί μου αγαπητοί. Είναι. Τώρα θα σκιστεί το σώμα του Χριστού. Αλλά διαπίστεως το Λόγο του Θεού. Τώρα θα εκχυθεί το αίμα του αρνίου του εσφαγμένου διαπίστεως το Λόγο του Θεού. Και εμείς θα γίνουμε μέτοχοι μια φορά ακόμη της θυσίας του Ιησού Χριστού. Προς ευλογία όμως. Γι' αυτό να σηκωθούμε τώρα, σας παρακαλώ. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας να μετανοήσουμε μια φορά ακόμα. Αν έχει πλανηθεί η καρδιά μας σαν το πρόβατο το απολωλός, να την επιστρέψουμε. Αν έχουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού απομακρυνθεί, να επιστρέψουμε. Μας καλεί ο καλός μας ο ποιμένας.
μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο εις επιστροφήν, για να είναι ο Θεός μαζί μας. Ας μετανοήσουμε, ας εξομολογηθούμε στον Κύριο και ας έρθουν οι πρεσβύτεροι αδερφοί. Με φόβο και τρόμο, εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, να λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος.